Λοιπόν, δεύτερο μέρος της εκπομπής. Η επόμενη μέρα, όπως ήδη έχω προαναγγείλει, ο κύριος Νίκος Παπάς είναι μαζί μας και νομίζω ότι έχουμε να συζητήσουμε αρκετά. Και κύριε Παπά, θα σας εκπλήξω. Δεν θα μιλήσουμε μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει. Είναι έκπληξη αυτό, πραγματικά. Υπό την έννοια ότι έχουν μονοπολίσει τις τελευταίες συζητήσεις τηλεοπτικές. Όχι τις τελευταίες συζητήσεις, τις τελευταίες 60 μέρες, επιτρέψτε μου. Ακριβώς. Θα έλεγα εγώ ακόμα πιο πριν, από τη βραδιά της παρέτησης Τσίπρα. Εντάξει, μετά για ένα είχαμε μία παρένθεση μικρή δυστυχώς, όπου απασχολήσαμε τη δημοσιότητα για καλό λόγο, με τη μεγάλη συμμετοχή στην εσωκομματική μας διαδικασία, και μετά για κάποιον λόγο ο οποίος μέχρι πρότινος ήταν ανεξήγητος, απασχολήσαμε τη δημοσιότητα για, με τις άσχημες εξελίξεις. Ωραία, θα τα πούμε όλα αυτά, αλλά θέλω προηγουμένως, είσαστε εδώ, ακούγατε τη συζήτηση. Θέλω ένα σχόλιο και μάλιστα θα κάνω και θα σας προβοκάρω θετικά. Εγώ εξεπλάγιν πραγματικά θετικά χθες το βράδυ με την ανάρτηση του Στέφανου Κασελάκη. Mm. Υπό την έννοια ότι δεν είχαμε συνηθίσει να υπάρχει τόσο ξεκάθαρη στήριξη απέναντι, όχι στην κυβέρνηση, απέναντι στην πατρίδα για ένα εθνικό θέμα, έτσι, και τελικά και στην κυβέρνηση και στον πρωθυπουργό. Και για ένα μνημείο του παγκόσμιου πολιτισμού, έτσι. Ακριβώς. Δεν είναι. Είναι ένα ζήτημα το οποίο υπερβαίνει και τα κόμματα, νομίζω, και τη θητεία μιας κυβέρνησης ή το πρόσωπο ενός πρωθυπουργού. Η επιλογή του Βρετανού πρωθυπουργού είναι μια απαράδεκτη επιλογή, διπλωματικά, ηθικά, πολιτικά. Και είμαι βέβαιος ότι η ελληνική διπλωματία είχε κάνει την κατάλληλη προετοιμασία για την υλοποίηση αυτού του ταξιδιού. Και αυτό πολλαπλασιάζει, θα σας έλεγα, το απαράδεκτο της στάσης του Βρετανού Πρωθυπουργού. Το λέτε καθαρά, δεν αφήνετε υπονοούμενο για την προετοιμασία. Όχι, δεν έχω κανένα λόγο να υποθέσω ότι δεν έγιναν τα ενδεδειγμένα και τα προβλεπόμενα. Αλλά φαίνεται και, ξέρετε κύριε Κοντρότσο, σε αυτή την περίσταση φαίνεται ότι κάποια θέματα δεν προσφέρονται είτε από την καλή είτε από την ανάποδη για πολιτική αντιπαράθεση. Δηλαδή. Αυτό δηλαδή. Όπως δεν πρέπει η αντιπολίτευση να το εργαλειοποιήσει σε καμία των περιπτώσεων, δεν πρέπει να εργαλειοποιηθεί και από την κυβέρνηση. Είναι ένα ζήτημα εθνικό, ένα ζήτημα το οποίο θα σας έλεγα ότι υπερβαίνει και τα δικά μας σύνορα. Πλέον το να επανενωθούν τα κομμάτια του Παρθενώνα, ο οποίος έχει βεβηλωθεί επί της ουσίας, είναι ένα ζήτημα της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Αυτή την, πώς να το πω, την τακτική εκ μέρους σας και εκ μέρους του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, που την είδαμε στο συγκεκριμένο θέμα, μπορεί να τη δούμε και σε άλλα θέματα, δηλαδή να υπάρχει μία πιο συνενετική προσέγγιση ακόμα και με την κυβέρνηση επί του εν προκειμένου και σε άλλα θέματα, εθνικά θέματα παραδείγματος χάρη? Εξαρτάται. Θα τη δούμε και με την επίσκεψη Ερντογάν, εξαρτάται. Εκεί πέρα εμείς έχουμε διατυπώσει τα ερωτηματικά μας. Δεν βλέπουμε ο διάλογος ο οποίος εξελίσσεται να κάνει την Τουρκία να παίρνει απόσταση από την βαθιά στρατηγική της γαλάζιας πατρίδας ή να διαφαίνεται στον ορίζοντα μια συμφωνία η οποία θα κλείσει αυτή τη στρατηγική και την περαιτέρω αποσταθεροποίηση που de facto στην περιοχή μας θα δημιουργήσει αν μπει σε τροχιά υλοποίησης. Εδώ είμαστε και θα τα δούμε. Δικαιούμαστε να θέτουμε τα ερωτήματα από τώρα και βεβαίως έχουμε μάθει εμείς και από την σκληρή, πικρή πείρα της δικής μας διακυβέρνησης να μην παίζουμε με αυτά τα θέματα. Να μην τα εργαλειοποιούμε, θα πάρουμε μια καθαρή θέση απέναντι στον ελληνικό λαό. Θυμάστε πάρα πολύ καλά ποια ήταν η στάση της Νέας Δημοκρατίας και προσωπικά του κ. Μητσοτάκη στο θέμα της επιλύσης του Μακεδονικού, όπου πήγε η ταλάντωση του πολιτικού του εκκρεμούς πήγε από την καταγγελία και την προδοσία στην εγγύηση. Έγινε δηλαδή από καταγγέλων και μάλιστα διαδηλώνων μαζί με την ακροδεξιά στις πλατείες της χώρας ενάντια στην επίλυση του Μακεδονικού. Έχει γίνει εγγυητής ο κ. Μητσοτάκης της συμφωνίας. Παρά το γεγονός ότι δεν είστε ο αρμόδιος τομεάρχης, διάβασα με ενδιαφέρον δύο λεξούλες που υπάρχουν στην σχετική ανακοίνωση για την επίσκεψη Ερντογάν και τα ελληνοτουρκικά. Καμία συνεκμετάλλευση. Τι εννοείτε? Και το λέω αυτό γιατί έχω την εντύπωση, αν θυμάμαι καλά και μάλλον θυμάμαι καλά, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε ότι οτιδήποτε συζητήσουμε
για το πώς ενδεχομένως μπορούμε να συνεργαστούμε στην αξιοποίηση του πλούτου του Αιγαίου κτλ. Θα μπορούσε να γίνει μόνο μετά από μια συμφωνία ενώπιον του δικαστηρίου της Χάγης. Αυτό πάβει να ισχύει. Όχι, γιατί είναι... εδώ φαίνεται σαν να βγαίνει εντελώς από την... Είναι η αυτονόητη διπλωματική και πολιτική προϋπόθεση. Διότι δεν μπορείς να συζητήσεις τίποτα εάν δεν έχουν οριοθετηθεί η αποκλειστική οικονομική ζώνη και η υφαλοκρηπίδα. Σωστό. Δεν είναι. Αυτή είναι η ουσία. Γιατί μπαίνει όμως αυτή η αναφορά στο καμία. Διότι τη διπλωματία των εκ των προτέρων υποχωρήσεων δεν την αντιλαμβανόμαστε. Η Ελλάδα είναι η χώρα η οποία έχει το διεθνές δίκαιο με το μέρος της. Είναι το βασικό της όπλο. Η ισχυρή, η ενεργητική εξωτερική πολιτική η οποία ασκήσαμε στη δική μας διακυβέρνηση αύξησε το διπλωματικό εκτόπισμα της χώρας και θα θέλαμε να δούμε να μην έχουν υπάρξει από το 19 και μετά ολιγορίες οι οποίες δεν πήγανε τις εξελίξεις προς την κατεύθυνση του ευκταίου. Και όταν λέω ευκταίο, ξέρετε, ως αριστερός, προοδευτικός και δημοκράτης, όταν λέμε εμείς ευκταίο, εννοούμε τις συνθήκες οι οποίες διασφαλίζουν και τα εθνικά συμφέροντα, αλλά και την ειρήνη και τη συνανάπτυξη στην περιοχή. Τώρα, να ρωτήσω, θα χρησιμοποιήσω ένα ποδοσφαιρικό όρο έτσι για να... Θα συνεννοηθούμε. Ναι, οπωσδήποτε θα συνεννοηθούμε. Έχω την εντύπωση ότι σχετικά με την εξωτερική πολιτική, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε το Μέση. Ο Μέση έφυγε, πήγε στην Παρίς Σεζερμέν και τώρα επιστρέφει στην Μπαρσελόνα. Και αναφέρομαι στον Νίκο Κοτζιά. Αυτό πώς έγινε τώρα. Και το λέω γιατί θυμάμαι πολύ καλά από το ρεπορτάζ ότι ο Νίκος Παπάς ήταν και κοντά και υποστηρικτικά υπέρ του Νίκου Κοτζιά όταν ήταν υπουργός εξωτερικών. Νομίζω ότι έχει μια παρακαταθήκη πάρα πολύ σοβαρή στην εξωτερική μας πολιτική ο Νίκος Κοτζιάς. Το παρακολουθείτε το ρεπορτάζ, δεν μπορώ εγώ να πω κάτι παραπάνω. Είχε στείλει μια επιστολή για να διερευνηθούν οι δυνατότητες συνεργασίας και πολιτικής σύγκλησης και σύμπλευσης με την πολιτική ομάδα Πράττω, την πολιτική κίνηση Πράττω της οποίας ηγείται. Ο Στέφανος Κασελάκης ανταποκρίθηκε και παράγωγο αυτής της ανταλλαγής επιστολών είναι προφανές ότι ήταν και το γεύμα το οποίο έγινε γνωστό και στη δημοσιότητα. Λοιπόν, θα σας ρωτήσω κι άλλα γι' αυτό, αλλά τώρα με ειδοποιεί η αρχισυντάκτριά μας, η Αλεξάνδρα η Πέπα, και μάλιστα θα προδώσω ότι είχαμε μια σχετική κουβέντα. Σας ρώτησα εγώ κάτι προηγουμένως. Έχουμε την απόφαση για τους 11. Αντώνης Γιώκας νομίζω είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θα τροφοδοτήσει και την κουβέντα. Αντώνη, τι αποφάσισαν οι 11? Είναι και επίσημη πλέον η συγκρότηση της νέας κοινοβουλευτικής ομάδας με επικεφαλής της και αυτής πλέον τον κύριο Αλέξη Χαρίτση. Δεν είναι έκπληξη, αυτό το ξέραμε. Όχι, καθόλου. Κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι αναλαμβάνουν ο Ευκλήδης Τσακαλώτος και ο Νάσης Ηλιόπουλος. Και αυτό ήταν λίγο πολύ αναμενόμενο, ενώ γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας θα είναι η κυρία Πέτη Πέρκα. Τώρα θα γίνουν τη Δευτέρα η επίσημη ανακοίνωση αυτή και το όνομα της νέας κοινοβουλευτικής ομάδας. Έχουμε κάτι για το όνομα, Αντώνη. Έχουμε κάτι για το όνομα. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι θα είναι κάτι σχετικά εύκολο οικείο στο αυτή. Θα προσπαθεί να περιλαμβάνει τόσο την αριστερά όσο και την οικολογία. Και προφανώς δεν θα έχει τον όρο ριζοσπαστική όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε για το όνομα. Δεν θα έχει τον όρο ριζοσπαστική. Ενδιαφέρον είναι αυτό. Ναι. Γιατί περιμέναμε να μην έχει ο ΣΥΡΙΖΑ του Κασελάκη τον όρο ριζοσπαστική και να τον έχουν εντονότερο οι 11, αλλά φαίνεται ότι αλλάζουν τα πράγματα. Αυτά συνέβησαν καθότι βρίσκονταν σε συνεδρίες εδώ και αρκετή ώρα στα Εξάρτια οι 11 βουλευτές οι οποίοι αποχώρησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ τις προηγούμενες ημέρες. Και μέσα σε όλα έχει αποφασιστεί και μια σειρά δημόσιων εκδηλώσεων που στο πλαίσιο βέβαια της συζήτησης του προϋπολογισμού θέλουν να παρουσιαστεί και ένα συνεκτικό σχέδιο για μια προοδευτική οικολογική αριστερή εναλλακτική πρόταση για την Ελλάδα όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά. Αντώνη, ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Σχόλιο. Εντάξει, είναι μια επιλογή ευθέως ανταγωνιστική και πολεμική απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι άνθρωποι οι οποίοι εξελέγησαν με τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Χαρίτσης, ο Νίκος Οφίλης, η Έφη Αχτσιόγλου, ο Πάνος Σκουρλέτης κάνανε μια επιλογή η οποία είναι ευθέως ανταγωνιστική στην κοινή μας προσπάθεια, στον πολιτικό σχηματισμό με τον οποίο διεκδίκησαν να μπουν στη Βουλή και να κριθούν από τον κόσμο. Θα έλεγα δε ότι όλη αυτή την κατάσταση της εσωτερικής αναταραχής έχει de facto
διαμορφώσει μια συνθήκη την οποία αξιοποιεί πάρα πολύ η κυβέρνηση. Δηλαδή, οι προοδευτικές δυνάμεις τώρα θα έπρεπε συντονισμένα να αντιπολιτεύονται τον κύριο Μητσοτάκη, διότι φέρνει μια ρύθμιση για το ιδιωτικό χρέος, η οποία δεν προστατεύει την πρώτη κατοικία, η οποία δεν συγκροτεί καμία υποχρεωτικότητα παρά μόνο για τους ευάλωτους σε σχέση με τα funds από τις προτάσεις που θα βγαίνουν από κάποιον αλγόριθμο που κάποια στιγμή θα μάθουμε, φέρνει ένα προϋπολογισμό ο οποίος δεν ακουμπά καθόλου τις γενεσιουργές αιτίες των μεγάλων ανισοτήτων, ακρίβεια, στέγη, καύσιμα, πουθενά εκεί δεν ακουμπάει. Και εκεί θα έπρεπε να είναι, θα σας έλεγα, και να είναι και η μέρημνα όλων, να είναι η δημοσιότητα και η πολιτική αντιπαράθεση να περιστρέφεται γύρω από αυτά. Θα κριθεί ο καθένας. Γιατί όμως λέτε ότι δεν θα κάνουν αντιπολίτευση και οι 11 στο Δεν ξέρω, να κάνουν ό,τι νομίζουν. Να κάνουν ό,τι Πάντως, νομίζουν. Ομολογώ ότι εγώ θα μπερδευτώ λίγο. Θα βλέπω τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ που θα εκπροσωπεί και τον αρχηγό ως επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το Σωκράτη Φάμελο, θα βλέπω και το Χαρίτσι. Θα βλέπω εσάς που θα σηκώσετε το βάρος στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό και θα βλέπω δίπλα και τον Τζακαλώτο. Ναι. Είναι λίγο πρωτόγνωρο. Δεν είναι αυτό που ανέμεναν οι αριστεροί και προοδευτικοί ψηφοφόροι, ο κόσμος που ψήφισε το ΣΥΡΙΖΑ, ο κόσμος που ήρθε στις κάλπες και στήθηκε στην ουρά μετά από το δύσκολο εκλογικό αποτέλεσμα και τον έχουμε σερβίρει 2 μήνες αρνητική δημοσιότητα. Θα κάνετε ανταγωνισμό στη Βουλή? Εμείς έχουμε ανταγωνισμό με τον κύριο Μητσοτάκη. Το σχήμα που φτιάχνεται αυτή τη στιγμή είναι απολύτως ανταγωνιστικό και πολύ επιθετικό απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ. Όλες οι δημόσιες τοποθετήσεις των στελεχών που θα συναποτελέσουν αυτό το νεότευκτο σχήμα είναι πάρα πολύ επιθετικές εναντίον μας και εναντίον του Στέφανου Κασελάκη, ο οποίος κέρδισε μια δημοκρατική εκλογή και δεν του δόθηκε ούτε ο χρόνος που δίνει μια κυβέρνηση στην αντιπολίτευση. Έτσι, ακόμα και σε εθνικές εκλογές, όταν διεξάγονται, δεν ξεκινάει η αντιπολίτευση να ζητάει εκλογές από την Δευτέρα την επόμενη. Αφήνει κάποιο τράτο. Λέει ότι διατυπώνει τη θέση δημόσια ότι υπάρχει μια λαϊκή εντολή. Ούτε αυτό δεν έγινε. Σε αυτή την παρέα, εντός εισαγωγικών το παρέα έτσι, της ευρείας κέντρο-αριστεράς, του κέντρου και της κέντρο-αριστεράς, περιλαμβάνεται και ένας τρίτος παίκτης. Ο βασικός παίκτης ως αξιωματική αντιπολίτευση είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι τώρα οι 11 που προσπαθούν, εν πάση περιπτώσει, να μπουν στο παιχνίδι. Αλλά υπάρχει και το δεύτερο κόμμα, ενώ στην κατάταξη, που είναι πολύ κοντά κοινοβουλευτικά λόγω της διάσπασης εσάς, που είναι το ΠΑΣΟΚ. Και ρωτώ τον Νίκο Παπά, ο οποίος ήταν εκ των πλέον έτσι ένθερμων θειασωτών της διεύρυνσης του μετασχηματισμού που επιχείρησε ο Αλέξης Τσίπρας και ήταν και το βασικό στοιχείο, αν θυμάμαι καλά, στην πλατφόρμα και στη συμφωνία που κάνατε με τον Στέφανο Κασελάκη. Ισχύει. Εγώ αυτή τη στιγμή, βλέποντας και τη φωτογραφία από μια εκδήλωση χθες, βλέπω τον Ανδρουλάκη και τον Κασελάκη να αποκλίνουν παρά το ραντεβού που είχαν, δηλαδή να μην κοιτάζονται καν, και ακούω πληροφορίες ότι οι 11 συζητούν σε χαμηλούς τόνους με το ΠΑΣΟΚ. Δεν νομίζω ότι μπορώ εγώ να απαντήσω, θα τους ρωτήσετε τους ίδιους. Για σας. Με το ΠΑΣΟΚ εσείς θέλετε να κουβεντιάσετε? Εμείς έχουμε ένα σκοπό, ένα βασικό πολιτικό στόχο, να κερδίσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Είμαστε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θα συνεχίσουμε το μετασχηματισμό μας. Θεωρούμε ότι η αριστερά δεν χρειάζεται διασπάσεις. Χρειάζεται έναν μεγάλο μετασχηματισμό προς μια συμμετοχική παράταξη. Δεν έχει τη δυνατότητα ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε σχήματα που θα προκύψουν από τη δική μας, από αποχωρήσεις από εμάς, να το πετύχουν. Και αυτό θα το δείτε να συνεχίζετε να υλοποιείτε. Αυτή τη στιγμή έχετε τη δυνατότητα στιγμή, να νικήσετε. Αυτή τη στιγμή, σας ακούστε κύριε Κουτρούτσα, αυτή τη στιγμή εμείς βρεθήκαμε σε μια συνθήκη την οποία δεν άρμοζε και δεν ήταν η προσδοκόμενη, όχι για τα στελέχη, για τον κόσμο ο οποίος πίστεψε αυτή την προσπάθεια. Και είναι απολύτως λογικό να έχουμε αυτές τις αποτυπώσεις. Νομίζω ότι και θα δείτε και τις επόμενες μέρες να ξεδιπλώνουν το δικό μας σχεδιασμός και στον προϋπολογισμό, αλλά και στην εξωστρέφεια, στην επαφή με τον κόσμο. Και εκεί πραγματικά θα διαπιστώσει κανείς ότι το ιδεολογικό πολιτικό φορτίο και ο σχεδιασμός ο οποίος μπορεί να ξεδιπλωθεί με βάση αυτό βρίσκεται εδώ πέρα και θα κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Είχατε πει πρόσφατα σε μία συνέντευξή σας ότι ο πύχης, εν πάση περιπτώσει, σε ευρωεκλογές που θα μπορούσε να προκαλέσει
μια επανεκκίνηση για τη διεκδίκηση ακόμα και της νίκης στις επόμενες εθνικές εκλογές, στις ευρωεκλογές, είναι το 17-18%. Είναι το τελευταίο εκλογικό αποτέλεσμα. Ναι, είναι το τελευταίο εκλογικό αποτέλεσμα, το οποίο μας έφερε σε αυτή τη θέση στην οποία βρισκόμαστε. Νομίζω όμως ότι και με βάση τις ευρωπαϊκές μας συμμαχίες, γιατί ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου θα κρίνει και αυτό, ποια είναι η πολιτική του καθενός για τα ζητήματα. Βεβαίως και το Ευρωψηφοδέλτιο, και ποια είναι η πολιτική του καθενός για τα ζητήματα της Ευρώπης. Έτσι. Άρα και εκεί νομίζω ότι υπάρχει ένα στρατηγικό πλεονέκτημα και μέσα στην προοδευτική παράταξη. Ο Αλέξης Τσίπρας ήδη σε όλα τα χρόνια, αλλά και ο Στέφανος ο Κασελάκης τώρα με την επισκέψη του στις Βρυξέλλες, έδειξε ότι μπορεί να είναι συνομιλητής και ο ΣΥΡΙΖΑ ως σύνολο. Είχε δείξει τον προηγούμενο καιρό ότι μπορεί να είναι συνομιλητής ως μέλος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς και των Σοσιαλιστών και των Πρασίνων. Είναι μια συμμαχία η οποία είναι αναγκαία για την Ευρώπη, η οποία Ευρώπη, και το λέω ευθέως, εάν δεν προχωρήσει στα βήματα της ομοσπονδιοποίησης και της εμβάθυνσης, θα έχει πάρα πολύ δύσκολες εξελίξεις μπροστά της. Θα προσκληθεί, λέτε, ή θα το επιδιώξει ενδεχομένως ο κ. Κασελάκης στους Ευρωσοσιαλιστές, όπως είχε κλειδώσει θέση ο Αλέξης Τσίπρας τόσα χρόνια. Τον καλούσαν σαν παρατηρητή. Αυτό δεν εκεί. Δεν υπάρχει κάποιος λόγος να αλλάξει. Θέλει δηλαδή ο κ. Κασελάκης να είναι εκεί? Δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιο λόγο για να μην θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ να συμμετέχει και σε αυτή. Να συνομιλεί με τους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές και σε αυτό το επίπεδο. Βεβαίως. Άρα να εικάσω ότι, γιατί πάντοτε αυτά γίνονται και μέσω διπλωματικών εντός εισαγωγικών διάβλων κτλ, ότι θα επιδιώξετε να είναι ο πρόεδρός σας εκεί? Θα επιδιώξουμε να μην υπάρχει καμία τέτοια αλλαγή στο στάτους που είχαμε την προηγούμενη περίοδο. Δηλαδή μετά τον Τσίπρα να είναι ο Κασελάκης εκεί. Μάλιστα. Αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και είναι ένα στοιχείο που μάλλον σας διαφοροποιεί και από τους 11. Εικάζω ότι εάν νικούσε αυτή η ομάδα, μάλλον δεν θα ήθελε να συμμετάσχει. Εντάξει, τώρα ακουμπάτε νομίζω ένα θέμα το οποίο είναι στην... Η ουσία, αυτό πήγαινα να πω. Είναι η ουσία της αντιπαράθεσης, η οποία είδατε να ξεδιπλώνατε στο εσωτερικό μας. Και στεναχωριόμουν κι εγώ πάρα πολύ όταν έβλεπα δευτερεύοντα θέματα να εργαλειοποιούνται για να δικαιολογείται μια αντιπαράθεση η οποία είχε όμως μια βαθιά πολιτική διαφωνία στη ρίζα της. Και η διαφωνία που είχαμε ήταν το ζήτημα του μετασχηματισμού και της ευρύτητας παράταξης. Αυτό αποτυπώθηκε και στην εκλογή του Προέδρου, αποτυπώθηκε και από το 22 που είχαμε τις μεγάλες διαφωνίες εντός του συνεδρίου. Είχαμε μάθει να πορευόμαστε όλοι μαζί με αυτές τις διαφωνίες. Δεν έγινε αυτό κατορθωτό στο τελευταίο διάστημα. Επιστρέφω λίγο, γιατί συνδεθήκαμε με τον Αντώνη τον Γιώκα εκείνη τη στιγμή και δεν είχα ολοκληρώσει έτσι το ερώτημά μου για τον Νίκο Κοτζιά. Αναμφίβολα είναι μια σημαντική συνεργασία με το Πράττω. Ο κύριος Κοτζιάς θυμάμαι ότι την επιχείρησε και παλιότερα, υπήρχαν κάποιες αδυναμίες στην επικοινωνία, το λέω έτσι επιεικώς, εν πάση περιπτώσει. Όχι, μην το λέτε επιεικώς. Υπήρχε μια συνθήκη μη ανταπόκρισης. Από τους δύο προηγούμενους γραμματείς. Αυτό νομίζω το δήλωσε. Το δήλωσε ο Νίκος Κοτζιάς ευθαρσός. Μάλιστα. Ποιος θα κάνει κουμάντο στην εξωτερική πολιτική? Ο Κοτζιάς είναι πολύ βαρύ όνομα, πολύ μεγάλη εμπειρία. Υπάρχει η κυρία Δούρου, υπάρχουν σύμβουλοι, υπάρχουν πρόσωπα. Υπάρχει, θα σου πω, υπάρχει και το μεγάλο. Και έχει και μια πολύ συγκεκριμένη αντίληψη για την εξωτερική πολιτική. Υπάρχει βεβαίως και υπάρχει και το μεγάλο κεκτημένο της περίοδου 15-19. Δεν γνωρίζω κάποιον που να ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, στις παρυφές του, να συνεργάστηκε με το ΣΥΡΙΖΑ που να θεωρεί ότι η δική μας πολιτική ήταν, ξέρω εγώ τι ήταν, ακραία, ήταν απορριπτική, ήταν τίποτα τέτοιο. Ήταν μια ενεργητική εξωτερική πολιτική, η οποία έφερε αποτελέσματα σε όλα τα επίπεδα. Και στην εμβάθυνση των σχέσεων της χώρας με τους συμμάχους και στο να αντιληφθεί η Τουρκία ότι οποιαδήποτε συμφωνία με την Ελλάδα περνάει μέσα από την απόλυτη εφαρμογή του διεθνούς δικαίου. Ένα διεθνές δίκαιο με το οποίο η Τουρκία δεν έχει πάρα πολύ καλή σχέση. Και δεν είναι κακό να το λέμε αυτό. Η Τουρκία είναι μια επιθετική αναθεωρητική δύναμη. Μάλιστα. Δηλαδή το να κοροϊδευόμαστε δεν έχει καμία προστιθέμενη αξία. Όλοι επιθυμούμε να υπάρξει λύση. Κανένας δεν θέλει ένταση. Αλλά λύση θα συγκροτεί μια συμφωνία η οποία αμβλύνει τις εντάσεις τις οποίες δημιουργούνται στην περιοχή, όχι μόνο απέναντι στην Ελλάδα, από την πολιτική την οποία έχει χαρακτηριστεί. Λοιπόν, επειδή πρέπει να κλείσουμε, σας δίνω τώρα αυστηρά δυστυχώς 1-1,5 λεπτό ποια είναι η ατζέντα Παπά ως αρμόδιος τομεάρχης,
και ΣΥΡΙΖΑ στην συζήτηση για τον προϋπολογισμό. Τι θα πάτε να κάνετε εκεί, τι θα πάτε να πείτε, ποια είναι τα 1, 2, 3 στοιχεία που ιεραρχείται ψηλά. Τα βασικά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει η οικονομία και η κοινωνία είναι τα ζητήματα της ακρίβειας και του μεγάλου συσσωρευμένου χρέους. Εκεί απάνω ο προϋπολογισμός αυτός δεν έχει να πει απολύτως τίποτα. Βεβαίως και θα κάνουμε προτάσεις και πολύ συγκεκριμένες. Δεν ξεκινάμε από το μηδέν, ξέρετε. Έχουμε μία συσσωρευμένη πείρα. Έχουμε κάνει και λάθη στο παρελθόν. Δεν είμαστε αλάθητοι, αλλημονώ. Αλλά νομίζω ότι και οι τελευταίες παρεμβάσεις και αυτές που κάναμε στη Βουλή, αλλά και του Στέφανου του Κασελάκη στα επιμελητήρια, στις εκδηλώσεις και στα οικονομικά. Στις οικονομικές εκδηλώσεις, στα οικονομικά φόρουμ και τα λοιπά, έχουν δώσει ένα πάρα πολύ ξεκάθαρο στίγμα. Δηλαδή, σας είπα ότι είναι μείζον ζήτημα το ιδιωτικό χρέος. Σε ό,τι αφορά τα νοικοκυριά, κυρίως εφάπτεται του ζητήματος της στέγης των τεράστιων τιμών και στα ενίκια και στις δόσεις των στεγαστικών και στην μη δυνατότητα εξυπηρέτησης δανείων, τη μη προστασία της πρώτης κατοικίας. Και σε ό,τι αφορά την επιχειρηματικότητα, επίσης διαμορφώνονται δύο κόσμοι. Οι κόσμοι της επιχειρηματικότητας, η οποία μπορεί να τα βγάζει πέρα, να έχει πρόσβαση σε δανεισμό, στα ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα κτλ. Και η επιχειρηματικότητα η οποία καταδικάζεται από τις κυβερνητικές επιλογές να αγωνιά για την επόμενη μέρα. Έχει ενδιαφέρον πάντως ότι βάζετε έτσι και με έμφαση τη λέξη επιχειρηματικότητα στο λόγο σας, γιατί παλιά. Θα την ακούτε πολύ συχνά. Ναι, γιατί παλιά δεν την ακούγαμε συχνά από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, νομίζω ότι υπήρχαν κάποιες συστολές. Υπήρχαν κάποιες συστολές και δεν βοηθάει αυτό, ειδικά σε μια οικονομία όπου η μικρή και μεσαία επιχείρηση στηρίζει πάνω από το 90% της απασχόλησης. Το να μην σκέφτεσαι ως αριστερός προοδευτικός δημοκράτης, ως προοδευτικός χώρος, ως δημοκρατική παράταξη, το πώς μπορεί αυτή η επιχείρηση να σταθεί στα πόδια της, να δημιουργήσει. Και δεν είναι κακό πράγμα το κέρδος, φαντάζομαι. Δεν είναι, δεν είναι κακό πράγμα το κέρδος, δεν είναι κακό πράγμα η επιχείρηση και θέλουμε και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις μέσα στο ευρύτερο κοινωνικό συμφέρον να διεκδικούν και, τη δική τους άνθηση και τις επενδύσεις. Η πολιτεία θα είναι εδώ με μια προοδευτική κυβέρνηση για να στηρίζει, να βοηθά, να δημιουργείται απασχόληση. Και ξέρετε, αν στηριχτεί και αυτό το είδος, αυτό το μέγεθος επιχείρησης, είναι πολύ πιο εύκολο να στηρίξεις και τη μισθωτή εργασία. Μάλιστα. Διότι μια βιώσιμη μικρή και μεσαία επιχείρηση μπορεί και μισθό να δίνει και να εκείνα τα αποκρίνεται. Εκείνα πάντα στα stock options και τα λοιπά για τους εργαζόμενους, μάλλον τα ξεχάσαμε. Είναι μια κουβέντα την οποία μπορούμε να την κάνουμε, αλλά να μην την κάνουμε με όρους έτσι απλής κατανάλωσης. Οι τρόποι με τους οποίους μπορούν οι εργαζόμενοι πέραν από το μισθό τους να συμμετέχουν στα κέρδη ή να μοιράζονται την ευημερία μιας επιχείρησης είναι διάφοροι και είμαστε στη διάθεσή σας. Λοιπόν, να ευχαριστήσω πολύ τον κύριο Νίκο Παπά. Θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε και μετά τον προϋπολογισμό μαζί του. Φίλες και φίλοι, αύριο στις 8 η επόμενη μέρα.